Στη μονάδα εντατική θεραπεία του νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται ένας 35χρονος αλβανικής υπηκότητας μετά από βαρύτατο τραυματισμό που υπέστη το βράδυ της Παρασκευής επί της Ροών Πολυτεχνείου στα Χανιά. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ αντίκρισαν ένα ξεχωριστό περιστατικό, καθώς τον νεαρό αλλοδαπό περισυνέλεξαν αιμόφυρτο με σοβαρά τραύματα στο θώρακα και έχοντας πληγεί ζωτικά του όργανα. Η προανάκριση συνεχίζεται ενώ διερευνάται αν πρόκειται περί ατυχήματος, όπως έχει ισχυριστεί το θύμα. Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο κέντρο της πόλης των Χανίων. Την Παρασκευή το βράδυ ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ ότι ένας άνδρας κοίταται αιμόφυρτο σε χώρο στάθμευσης στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου. Όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά και τις απαραίτητες εξετάσεις, οι γιατροί δεν πίστευαν στα μάτια τους. Αν και δηλώθηκε ως ατύχημα από τον 35χρονο ασθενή, πιθανότατα κάποιος πέρασε το κοντάρι μιας σκούπας στο σώμα του νεαρού Αλβανού. Μπήκε από τον προκτό και βγήκε από το θώρακα. Ήρθε ένας ασθενής, είπε ότι έχει χτυπήσει, τον μεταφέρανε, έτσι έχει χτυπήσει στην τουαλέτα του σπιτιού του. Κάναμε ακτινογραφίες, είχε χτυπήσει το θώρακα, κάναμε ακτινογραφίες, βρήκανε πνευμοθώρακα, μπήκανε μπιλάω. Στην πορεία όμως κάτι δεν πήγαινε καλά. Σε μια ακτινογραφία εφάνηκε κάτι παράξενο να υπάρχει. Τελικά διεπιστώθη από τους χειρουργούς, κύριο Μουστάρδα, κυρία Αντωνίου, η οποία συμμετείχαν στο περιστατικό, ότι κάτι γίνεται. Υπόθηκε μάλλον ότι είχε τρυπήσει το έντερο, εισάγανε ότι μπήκε κάποια αντικείμενα από τον προκτό του ασθενούς, βιαίως, είχε τρυπήσει το έντερο, το κόλον που λέμε εμείς το παχύ έντερο, όχι το κόλον, το παχύ έντερο, είχε τρυπήσει το διάφραγμα, το ύπαρτο διάφραγμα και τον υπεζοκότα και είχε σφινώσει το πλαστικό ενός σκουπόξυλου στον υπεζοκότα, στο δεξιό ημιθωράκιο. Ο 35χρονος μετά από το πολύωρο χειρουργείο νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση, καθώς τραυματίστηκαν αρκετά ζωτικά του όργανα. Οι γιατροί ωστόσο καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και τονίζουν ότι σώθηκε από θαύμα. Τελικά ο ασθενής, ενώ δεν ξέραμε αν θα γλιτώσει καν, και γι' αυτό ζητήσαμε από τη Γενική Ασφάλεια να έρθει πρωτού μπει στο χειρουργείο, ήταν πολύ κρίσιμη κατάσταση, να πάρουν καταθέσεις και από τον ασθενή και από τους συγγενείς του. Τι ακριβώς συνέβη δεν ξέρουμε, δεν μας υπόθηκε τίποτα. Είχε τις αισθήσεις του άνθρωπος δηλαδή. Ορίστε. Είχε τις αισθήσεις του άνθρωπος, καταλάβαινε. Ναι. Καταλάβαινε, αλλά βέβαια άρχισε να μπαίνει σε σύψη. Δηλαδή από τα μικρόβια, από το έντερο, άρχισε να κάνει γενική λίμωξη. Κινδύνευε με συμψημιστικό σοκ. Μα ήδη και ακόμα κινδυνεύει. Ακόμα κινδυνεύει. Βέβαια. Μάλιστα. Του κάνανε κολοστομία, μπήκανε πάλι μπιλάω, αφαιρέθηκαν αυτά το πλαστικό το οποίο ήταν. Είχε γεμίσει από κόπρανα για να φανταστείτε να περάσει το σιγμοειδές να ανεβεί απάνω. Τα αίτια τραυματισμού του 35χρονου, ο οποίος είναι παντρεμένος με μια ομοεθνή του, παραμένουν άγνωστα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι με αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν κάποιοι να λύσουν τις προσωπικές τους διαφορές μαζί του. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Χανίων.